Ωστόσο, κάποιοι άλλοι στη χθεσινή ημέρα προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα, γιατί το νερό που έπεσε ήταν πολύ. Πού στον Δήμο Φεστού, και καλημερίζω τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κύριο Αντώνη Κωνσταντουλάκη. Καλημέρα από τον 984. Κύριε Κωνσταντουλάκη, τι κάνετε? Μεσαρά, καλημέρα από έναν το πιο ιστορικό Δήμο της Κρήτης. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σας στην βροχερή Μεσαρά, λέω εγώ. Σήμερα συνεχίζει... Σήμερα είναι μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή ημέρα. Αν είναι δυνατόν. Χθες χρειάστηκε να κλείσετε ιρλανδικές διαβάσεις και σήμερα ηλιόλουστη μέρα. Αυτή είναι η χάρη και η ευλογία του τόπου μας, ότι ζούμε σε ένα πανέμορφο νησί. Υπάρχουν αυτές οι τοπικές βροχές κατά περιόδους, όπως αναφέρεται, και κατά κύριο λόγο τώρα της άνοιξης. Έτσι και χθες οι περιοχές που βγήκαν περισσότερο από την βροχόπτωση ήταν ο Όμορος Δήμος, ο Δήμος Βόρτινας. Αλλά επειδή κατά κύριο λόγο ο Γεροπόταμος διασχίζεται από τους δύο μεγάλους δήμους, κατά κύριο λόγο από τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη που κατεβαίνουν πάρα πολλά νερά, αλλά όπως επίσης από τον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, καταλήγουν στον κόλπο της Μεσαράς που διασχίζει το Δήμο Φεστού. Έτσι κατέβηκαν χήμαροι, οπότε προληπτικά και εμείς κλείσαμε τις διαβάσεις του Γεροπόταμου για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των δήμοτών μας. Μάλιστα. Δήμος Γόρτινας και Φεστού, που τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου δέχθηκαν το μεγαλύτερο όγκο της βροχής. Ευλογία από τη μία, δεν ξέρω από την άλλη πόσο καλό κάνει. Κυρία Δουγεράκη, απλά για να αναφέρουμε για να καταλάβουν οι ακροατές ότι έπεσαν 80 χιλιοστά στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας. 80 χιλιοστά μέσα σε μία ώρα. Όχι τίποτα άλλο. Τα ψάχναμε, που λέει ο λαός, με τον ντουφέκι το χειμώνα, Είναι έτσι ακριβώς. Είναι ευχάριστο να διαμοιράζεται η βροχή σε περιόδους. Οπότε αυτό είναι ακόμα περισσότερο για μας πιο θετικό, για να κρατήσει υγιής νερό ακόμα και τη θερινή περίοδο. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εξαιτίας της λειψιδρίας και εξαιτίας του ότι τα φράγματα με υποφέρουν και εξαιτίας του ότι το νερό άρδευσης δεν θα φτάσει για να ποτιστούν οι καλλιέργειες, ότι αυτό το πότισμα φαίνεται να τους κάνει καλό. Δεν ξέρω ωστόσο η περίοδος αυτή η συγκεκριμένη, ο Μάης, αν ενδείκνεται για ένα τόσο μεγάλο πότισμα, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρει και η ίδια η γη, θα ξέρει και η ίδια η φύση, έτσι. Έτσι ακριβώς. Το ευχάριστο είναι ότι το νερό θα παραμείνει στον υδροφόρο ορίζοντα που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε. Κατά κύριο λόγο, όπως είπαμε, στη θερινή περίοδο, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις υπαίθριες καλλιέργειες για να μην υπάρχει θέμα λειψιδρίας. Κύριε Κωνσταντουλάκη, να ρωτήσω το εξής. Εσείς κλείσατε προληπτικά τις ιρλανδικές με διαβάσεις, γιατί δεν θέλατε να συμβεί κάτι άσχημο, κάτι τραγικό. Θέλω να μου πείτε αν από τις αναφορές, να μας πείτε από τις αναφορές που μπορεί να είχατε, εάν κάποιος χρειάστηκε μια παραπάνω βοήθεια, εάν κάποιος για κάποιο λόγο ζήτησε βοήθεια των αρμόδιων αρχών. Δεν χρειάστηκε, γιατί καθώς η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού άμεσα προέβη στο κλείσιμο των ιρλανδικών διαβάσεων, ενημερωθήκαμε άμεσα από τον πρόεδρο της ΓΑΜΑ ζώνης στο ΕΒ, τον κύριο Πετρουλάκη, ότι κατεβαίνουν πάρα πολλά νερά από τον Όμορο Δήμο. Οπότε θεωρήσαμε αναγκαίο η πολιτική προστασία να κάνει τα απαραίτητα, να κλείσει τις ιρλανδικές διαβάσεις, να διαφυλάξουν το δικό δίκτυο που διασχίζει το Γεροπόταμο. Έτσι ακριβώς πράξαμε. Αυτή τη στιγμή οι ιρλανδικές διαβάσεις ανοίξανε, καθώς η στάθμη του νερού έχει πέσει πάρα πολύ, ώστε ο κόσμος να εξυπηρετείται και να πηγαίνει στις περιουσίες του με περισσότερη ασφάλεια. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό, να πηγαίνει ο κόσμος και να μετακινείται με ασφάλεια. Τώρα δεν ξέρω το αγροτικό οδικό δίκτυο τι εικόνα μπορεί να έχει μετά από τόσο όγκο νερού, γιατί λέτε μέσα σε μία ώρα έπεσαν 80 χιλιοστά νερού, αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί από τους σημερινούς ελέγχους. Και βέβαια, δώστε μας λίγο την εικόνα, αφού είσαστε και αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας, τι γίνεται με την σεισμική δραστηριότητα και αν κάποια περιοχή είχε ανάγκη για μια παραπάνω μέρημνα, κύριε Κωνσταντουλάκη. Να πούμε καταρχάς ότι τα μηνύματα είναι πολύ εθαρρυντικά. Ήταν, όπως αναφέρθηκε και ο καθηγητής ο κύριος Λέγας από την πρώτη μέρα, ότι τα επόμενα 24 θα υπάρχει μια εξασθένιση του ρήγματος, οπότε θα δίνει πολλούς μικρούς σεισμούς και ευελπιστούμε να σταματήσει εκεί. Έτσι, πραγματικά εχθές δεν είχαμε σχεδόν κάτι το ενοχλητικό. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα το φαινόμενο εξασθενεί και ευελπιστούμε να συνεχίσει έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια θερινή περίοδο που ήδη ξεκινάμε με ανθρώπους, το οποίο στον τουριστικό κλάδο
να περιμένουν να ζήσουν συγκεκριμένους μήνες, και αυτοί οι συγκεκριμένοι μήνες εμείς να έχουμε εδώ στις ζημιές των νήσων, καταλαβαίνετε πόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Όπως αναφέρθηκε ο καθηγητής, επειδή το εστιακό βάθος του συγκεκριμένου ρήγματος που έχει ενεργοποιηθεί είναι πολύ μικρό, άρα δεν θα δώσει πολλούς μεγάλους σεισμούς, θα δώσει μικρού όγκου όπως πραγματικά έχει εξαλειφθεί. Ευελπιστούμε σε επόμενο χρονικό διάστημα θα εξαλείψει και θα ξαναπανέλθουμε στην κανονικό τάμα. Από τους ελέγχους που έχετε κάνει, τις αυτοψίες που κάνατε ως δημοτική αρχή μαζί ή χωρίς τον κύριο Λέκα και την ομάδα του, αυτό το οποίο σαν καταστάλαγμα, σαν συμπέρασμα έχετε, είναι πιο από το τι άφησαν τα 5,1 ρίχτερ τα αρχικά και βέβαια στη συνέχεια όλες αυτές οι μετασεισμικές δονήσεις, κύριε Κωνσταντουλάκη, δεν ξεχνάμε ότι ήταν και κάποιες από αυτές που έφτασαν και στα 4,5 και στα 4,9, έτσι. Το θετικό για μας είναι εδώ στο Δήμο Χριστού ότι οι νέες δομήσεις που έχουν γίνει στα χτιριακά εξασφαλίζουν όλη την καταλληλότητα των χτιρίων. Υποστήκαμε μικρές ζημιές σε παλαιά χτίρια, τα οποία όμως δεν κατέρευσαν, απλά δημιούργησαν λίγο περισσότερες δρομές. Ήταν ελάχιστα και ακατοίκητα, ήταν και πολύ ελάχιστα αυτά που είναι κατοικημένα, τα οποία θα χρειαστούν άμεσα επιδιορθώσεις. Όμως έχουν γίνει καταγραφές. Ήδη σήμερα θα στείλουμε τον απαιτούμενο φάκελο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην περιφέρεια Κρήτης, ώστε να συσταθεί αυτή η επιτροπή που είχε δημιουργηθεί και στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, ώστε να γίνουν οι πρώτες αυτοψίες και να προχωρήσουν, αν κάποιοι άνθρωποι, δημότες μας έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσει το κράτος αποζημιώσεις. Η περιφέρεια πάει για τις επιχειρήσεις ή πάει συνολικά για όλα τα κτίσματα τα οποία έχουν ζημιές? Υπάρχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία το οποίο ενεργοποιείται αφορά καθαρά μόνο τους σεισμούς. Είχε δημιουργηθεί στην περιοχή του Καλοχωρίου, οπότε σε αυτή την υπηρεσία θα στείλουμε και ναι, ναι, απλά το διευκρίνησα και είπα το εξής, γιατί τα ΕΦΚ, ΔΑΕΦΚ και περιφέρεια, υπηρεσίες της περιφέρειας, όπως επίσης και επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, το είχαν χωρίσει και είχαν μια άλλη δυναμική. Γι' αυτό σας ρώτησα αν πάει για τις κατοικίες ή αν πάει για τις επιχειρήσεις. Να καταλάβω από αυτά τα οποία μας λέτε ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα από την καταγραφή, αφού σήμερα στέλνετε το φάκελο και έχετε η εικόνα, κύριε Κωνσταντουλάκη, ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα ή διαφορετικά το αντιλαμβάνομαι? Υπάρχουν συγκεκριμένα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν και τα κτίρια. Πολλά στον αριθμό. Δεν ξέρουμε όμως εμείς σε τι κατάσταση βρίσκονται. Πολλά στον αριθμό. Για να απαντήσω, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τους δημότες μας, να πάρουμε όλα τα δεδομένα, να τα στάξουμε και να τα στείλουμε σε αρμόδιες υπηρεσίες. Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες σε πρώτο χρόνο θα έρθουν εδώ στο Δήμο Χριστού να κάνουν τις αυτοψίες τους. Και αν κρίνουν ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται να πάνε επιζημιώσεις, κύριε Κωνσταντουλάκη, σαφέστατα. Θα είναι παρόν, θα το πράξει. Κύριε Κωνσταντουλάκη, να ρωτήσω το εξής. Στις πρώτες ώρες, στις πρώτες ημέρες και όπου υπήρχαν ρογμές, υπήρχε και η σχετική οδηγία. Κάποιοι να μην μπαίνουν μέσα σε σπίτια, να μην μπαίνουν μέσα σε κτίρια τα οποία παρουσιάζουν ρογμές για την δική τους την ασφάλεια και προληπτικά. Αυτό έχει ως οδηγία αποτραβηχτεί, έχει αρθεί, απλά περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση ρογμών? Έχει κριθεί κάποιο από τον κύριο Λέκα ενδεχόμενα ότι είναι με κτίριο το οποίο εγκυμονεί κινδύνους? Είναι πολλά αυτά, αν υπάρχουν? Όχι. Απλά ο κύριος Λέκα στηρεί το πρωτόκολλο, όπως όλοι πρέπει να τηρούμε το πρωτόκολλο για να φυλάμε τα ρούχα μας, όπως λέει και ο λαός μας. Ναι. Είναι το πρωτόκολλο των σεισμών, πρέπει όλοι να προσέχουμε. Είπε να αποφεύγουμε διελεύσεις, πραγματικά υπάρχουν παλιά κτίρια. Αν κάποια πράγματα στο σπίτι μας μέσα, το οποίο χρήζουν, πρέπει να τα δέσουμε, να τα κατεβάσουμε, ώστε να μας χτυπήσουν σε περίπτωση που είμαστε εντός του κτιρίου και γίνει μια σεισμική δόνηση. Είναι γενικά να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους οικείους μας σε περίπτωση σεισμού. Είναι καθαρά θέμα πρωτοκόλλου. Όμως, είπε ο κύριος Λέκας, που να έχουμε προσοχή στους επόμενους δύο μήνες, γιατί δεν ξέρουμε αν το ρήγμα δώσει ένα παρεμφερές όμοιο σεισμό. Ευελπιστούμε ότι δεν θα το κάνει. Ευελπιστούμε ότι οι μικρές δονήσεις που επικρατούν σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εξασθενήσει το ρήγμα και θα επανέλθουν στην κανονικότητά μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντουλάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
Μας έλεγε στην αρχή της εκπομπής ο αντιδήμαρχος από το Δήμο Γόρτινας για τις χθεσινές, όχι από τον Δήμο Φεστού, ο κύριος Κωνσταντουλάκης, ότι υπήρχαν πάρα πολλές βροχές στο Δήμο Γόρτινας και στο Δήμο Φεστού, ότι έκλεισαν προληπτικά ιρλανδικές διαβάσεις, και επίσης το ρωτήσαμε τι γίνεται με τις καταγραφές, ότι έχει να κάνει με την σεισμική ακολουθία των τελευταίων ημερών, τα 5,1 Ρίχτερ των τελευταίων ημερών και στη συνέχεια αυτή την έντονη μετασεισμική ακολουθία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μετασεισμική ακολουθία, είπε ότι τουλάχιστον φαίνεται να εξασθενεί. Αν και όπως λέει ο καθηγητής ο κύριος Ευθύμης Ελέκας, το επόμενο δίμηνο θα καταγράφονται συνεχώς σεισμοί. Και επίσης μας είπε επίσης ότι είναι έτοιμος και θα παραδοθεί σήμερα ο φάκελος, ο οποίος θα πάει στην περιφέρεια για να γίνει και από την Επιτροπή της Περιφέρειας, Επιτροπές της Περιφέρειας, η αυτοψία κάπου κάτω στην περιοχή και όπου υπάρχουν θέματα, προβλήματα, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Η μία διαδικασία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Νίκο Συριγωνάκη, που σας κάλεσα, είναι τα ΕΦΚ, ΔΑΕΦΚ, και η άλλη διαδικασία που καταθέτει τις αιτήσεις ο Δήμος, και η άλλη διαδικασία είναι περιφέρεια και για επιχειρήσεις, αν θυμάμαι καλά, ναι. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Να αναφερθώ και εγώ όσον αφορά την παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή του Νότου. Πιστεύω με αυτά τα οποία λένε και οι σεισμολόγοι ότι υπάρχει εξασθένιση του φαινομένου. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από το 5,1 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που ευτυχώς προκάλεσε μόνο ανησυχία, που δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και ζημιές. Mm-hmm. Όσον αφορά αυτό το οποίο ανέφερε ο αντιδήμαρχος, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, ο Δήμος μπορεί να κάνει ένα αίτημα στην ΔΑΕΦΚ, αυτή είναι η διαδικασία, δηλαδή στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, και η ΔΑΕΦΚ, αφού αποστείλει κλιμάκια μηχανικών στην ευρύτερη περιοχή, θα κάνει την εκτίμηση των ζημιών και ανάλογα με την έκταση μπορεί ή όχι να οριοθετήσει την περιοχή. Αν λοιπόν οριοθετηθεί η περιοχή, αυτό θα κριθεί από τις αυτοψίες των μηχανικών της ΔΑΕΦΚ, τότε ξεκινάνε δουλειά η Δήμη, η Περιφέρεια και η ΤΑΕΦΚ, τα τμήματα, δηλαδή οι τομείς που υπάρχουν εδώ στην Κρήτη. Οι Δήμοι αναλαμβάνουν τη διαδικασία διεκπαιρέωσης αποζημιώσεων όσον αφορά τις οικίες, την πρώτη κατοικία, οι περιφέρειες όσον αφορά τις επιχειρήσεις, και μόνο για εξοπλισμό, πρώτες ύλες, προϊόντα, επαγγελματικά αυτοκίνητα κτλ. Και η ΤΑΕΦΚ όσον αφορά τα κτηριακά, τόσο σε οικίες αλλά και σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία. Πολύ σωστά ανέφερε ο αντιδήμαρχος, με κλιμάκια δικών του μηχανικών την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν κάποιες αυτοψίες, κατέγραψαν τις ζημιές, ευτυχώς όπως προείπαμε δεν είναι μεγάλης έκτασης. Ευτυχώς, γιατί αν φτάναμε στην έκταση του Αρκαλοχωρίου, ακόμα θα λέγαμε ότι, τέλος πάντων, άσε ακόμα θα λέγαμε τι δεν θα λέγαμε, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί από την πλευρά της περιφέρειας σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για τον εξοπλισμό και τις πρώτες ύλες. Οι διαδικασίες ήταν τάχιστες από την περιφέρεια Κρήτης και από εκεί έκλεισε γρήγορα το θέμα. Τα ΕΦΚ, ΔΑΕΦΚ, με η υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό και όλα τα υπόλοιπα, ακόμα τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον να κινηθούν από τη μία πλευρά οι διαδικασίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ανακουφιστούν. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι αυτοψίες και η όλη διαδικασία διεκπαιρεώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς όμως όσον αφορά τα κτηριακά αλλά και την καταβολή των αποζημιώσεων, και αυτό πρέπει να αναφερθεί, είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω, όχι μόνο στους σεισμούς αλλά και στις άλλα φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες Χερσόνησου που έγιναν τον Νοέμβρη του 20 και ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι οι επιχειρηματίες, αλλά και στην Αγία Πελαγία και την ευρύτερη περιοχή από τα πλημμυρικά φαινόμενα του περσινού Οκτωβρίου
που και εκεί είμαστε πάρα πολύ πίσω όσον αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων, δυστυχώς. Κύριε Συργονέγκη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.